Πρωταθλητής για ακόμη μία φορά το αλκοόλ στις παραβάσεις που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του τριημέρου στους δρόμους της Κρήτης. Αυτό διαπίστωσαν οι άνδρες της Τροχέας στα δεκάδες μπλόκα που είχαν στήσει απ' άκρη σ' άκρη του νησιού. Ανησυχητική ήταν η διαπίστωση από τους τροχονομικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο. Και το σημαντικότερο όλο ήταν ότι σημειώθηκαν πολλά θετικά αποτελέσματα, είχαμε πολλά, πολλές θετικές εδείξεις στις παραβάσεις εκείνες που έχουν να κάνουν με την οδήγηση υπό την επίρρη αλκοόλ. Συγκεκριμένα για το τριήμερο 118 ήταν οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Από τις 1.224 που διαπιστώθηκαν στην περιφέρεια Κρήτης, μιλάμε δηλαδή περίπου για το 10% του συνόλου. Αμετανόητε εμφανίζονται οι οδηγοί την ίδια ώρα που τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά και αποδεικνύουν πως από το σύνολο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην κριτική άσφαλτο το περασμένο έτος, περίπου η μισή ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Από τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για το προηγούμενο έτος, το έτος 2018, από τα 34 άτομα που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία αντιχήματα, δυστυχώς... Ένα μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 50% ήταν υπό την κατανάλωση αλκοόλ τη κοιτάλη στη λίστα των παραβάσεων παίρνει η μη χρήση προστατευτικού κράνους με 95 βεβαιώσεις και ακολουθούν 94 για τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 51 για υπερβολική ταχύτητα και 47 για τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Πάντω το τρίμερο δεν κύλησε ανέμακτα για την Κρήτη. Ένα ακόμη άνθρωπο έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο χωριό Ορεινό του Νομού Λασιθίου. Πλέον η μακάβρια λίστα των νεκρών στο βωμό τη κριτική ασφάλτου μεγαλώνει με τα θύματα από τι αρχέ του χρόνου μέχρι και σήμερα να φτάνουν σε αριθμό τα 11. Το κακό όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς μια 30χρονη γυναίκα και ένας 52χρονος άνδρας δίνουν μάχη για τη ζωή τους ύστερα από δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν στο Καστέλι Ηρακλείου και Γεράνι Ρεθύμνου αντίστοιχα.